Τις σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και γενικότερα όλη τη Θράκη επέλεξαν Ολλανδοί τουρίστες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θέλοντας να γνωρίσουν τις παραδόσεις και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Λίγο πριν την ξενάγησή τους στο Δέλτα του Εύρου, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Φερών, όπου ο αντιδήμαρχος Νίκος Γκότσης τους μίλησε για την ιστορία του τόπου, λέγοντας μάλιστα πως ένας Ολλανδός αντισταγματάρχης τους συνδέει με την περιοχή. Η οικονομία της περιοχής είναι καθαρά αγροκτηνοτροφική. De inkomens en de banen die hier zijn, zijn veenakkerbouw. We hebben περίπου 7.000 μεγάλα ζώα. Ongeveer 7.000 vee, dieren, met name koeien. Ελεύθερος μοσχισμός στο Δέλτα. Είμαστε δύο φίλοι με την αγάπη για τη χώρα μας και πριν 5 χρόνια δημιουργήσαμε το Hellenic Culture Traveling. Ταξίδια παράδοσης, κάθε φορά με διαφορετικό προορισμό στη χώρα μας, με σκοπό να γνωρίζουμε τον τόπο, μέσα σε 6 μέρες, δεν μπορείς να γνωρίσεις ένα τόπο, αλλά μέσα σε 6 μέρες, επισκέψεις, περιηγήσεις, γευσηγνωσία, ελληνική γλώσσα, διδασκαλία, μαθήματα χορού και γενικότερα της κουλτούρας, ό,τι μπορούμε να πάρουμε από στοιχεία στο εξαήμερο, να ανακατευόμαστε με τους ντόπιους κατοίκους. Γιατί έτσι νομίζω ότι δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο που έρχεται να μάθει καλύτερα τι είναι Ελλάδα και τι σημαίνει Έλληνας. Μετανάστης 34 χρόνια στην Ολλανδία. Καταγωγή μου από εδώ, από τη Θράκη, στο Διδημότυχο γεννημένος. Και έχω την ομάδα, χωριστική ομάδα στην Ολλανδία. Όπως είπε η Κατερίνα, έχουμε γνωριστεί και έχουμε τις ίδιες ιδέες στην παράδοση και για την πατρίδα μας. Και η Ολλανδία αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Και όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και την πατρίδα και την παράδοσή μας και τους χορούς. Έτσι ξεκινήσαμε και διοργανώνουμε παραδοσιακά ταξίδια και έχουμε διαλέξει τη Θράκη. Έχουμε φέρει χοροδιδάσκαλους και από Φέρες και από Δημότυχο. Κάναμε τους χορούς και ήρθαμε εδώ πέρα για να δούμε και τον τόπο και την κοινωνία και όλα όσα έχουν μάθει και τους έχουμε πει. Ακόμα και από την Ολλανδία, ιδιαίτερη χαρά για μας σήμερα, οι φίλοι μας οι Ολλανδοί, στο traveling από τις παράδοσες που κάνουν εδώ και μία εβδομάδα, είναι στον Εύρο, από χωριό σε χωριό, από σύλλογο σε σύλλογο, από γλέντι σε γλέντι και σήμερα είναι η μέρα που επισκέφθηκαν τις Σφαίρες. Μία ξενάγηση, ένα καλωσόρισμα από τον αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Γκότση, μία ξενάγηση στις Σφαίρες και θα ακολουθήσει μάθημα, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι ενδιαφέρονται για τις παραδόσεις μας και τους παραδοσιακούς χορούς μας και θα έχω την τιμή, όπως είχα και παλιότερα που πήγα Ολλανδία 2 φορές, να τους διδάξω χορούς του τόπου μας. Υποδεχθήκαμε σήμερα στις Σφαίρες μια ομάδα Ολλανδών που αγαπούν την περιοχή μας, αγαπούν τις παραδόσεις μας, προσκεκλημένη του πολιτιστικού συλλογία Σοφία. Τους κάναμε μια ενημέρωση για την περιοχή μας, τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν εδώ, αλλά και τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τις Σφαίρες με την Ολλανδία. Και όταν τους ενημέρωσα για την ονοματοδοσία της λεωφόρου Μπάκερ που θα κάνουμε σε λίγο καιρό, μείναν ενθουσιασμένοι. Πραγματικά είναι από τις ευχάριστες στιγμές που νιώθουμε όταν ξένοι επισκέπτονται όχι απλά ως τουρίστες, ως άνθρωποι όμως που θέλουν να μάθουν τους χορούς μας, θέλουν να μάθουν την γευνογνωσία μας, θέλουν να μάθουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Είναι κάτι μοναδικό, έτσι, και όταν το βιώνουμε πολύ έντονα μας κάνει περήφανος, γιατί πραγματικά μας ανακαλύπτουν από άλλα έθνη άνθρωποι που μας γνώριζαν από μακριά και θέλουν να μας γνωρίσουν καλύτερα από κοντά.